Τα θέματα είναι μπροστά, είναι πολλά για το Δήμο Χερσονήσου. Βέβαια, σήμερα α, με αφορμή α, μια σχετική μερίδα που θα πραγματοποιηθεί με φόντο βεβαίω το Φορέα Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων α, στην Χερσόνησο, στην οποία υγείστε βεβαίω και ω πρόεδρο αυτή τη προσπάθεια. Αλλά δεν μπορώ βεβαίω να μην σα ρωτήσω για κάποια θέματα τα οποία είναι ε, πλέον η δισογραφία τη ημέρα. Ε, δεν ξέρω, α, διατυπώθηκε μια άποψη τελευταία και από μέρου σα βεβαίω και από μερίδα, α, μεγάλη μερίδα πολιτών του Δήμου Χερσονήσου, αναφορικά με το ενδεχόμενο να φιλοξενηθούν πρόσφυγες στην ευρύτερη περιοχή των Γουρνών ε, και νομίζω επειδή είχαμε και μια έκτακτη σύσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης, ε, δεν ξέρω αν έχουμε αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν η πρότασή σας στάλθηκε όπως εσεί θέλατε προς το Αρμόδιο Υπουργείο. Έχετε πολύ καλή πληροφόρηση, πραγματικά, ε, από την προηγούμενη εβδομάδα, περίπου 10 μέρες τώρα. Υπάρχει φημολογία, φιλολογία, αν θέλετε, περί φιλοξενία προσφύγων στην Κρήτη, σε διάφορα σημεία. Ε, μεταξύ αυτών, αυτό που έχει διαρρεύσει και υπάρχει πληροφόρηση είναι και για την πρώην δημοτική ενότητα Γουβών, mm -hmm. εκεί που βρίσκεται το πεδίο βολή, ε, ακριβώ δίπλα στο χωριό των Γουβών. Ε, αυτό μα κινητοποίησε, αν θέλετε, όπω έχει κινητοποίησει και άλλε δημοτικέ αρχέ στην Κρήτη, mm -hmm. γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι το πρόβλημα αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το Δήμο Χερσονήσου. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Η πληροφόρηση λέει ότι θα έρθουν πιθανότατα 4-5 ή και παραπάνω χιλιάδε πρόσφυγε στην Κρήτη. Σε δομέ κλειστού. Ανοιχτού και κλειστού τύπου. Εκείνο το οποίο έχει ακουστεί είναι κλειστού τύπου δομέ. Κλειστού τύπου. Και μάλιστα πρέπει να ενημερώσω αυτού που μα βλέπουν ότι ε, πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν θα χρηματοδοτήσει η υλοποίηση τέτοιου είδου δομών. Σε κάθε περίπτωση όμω, αυτό μα κινητοποίησε σαν κοινωνίε και αν θέλετε, ω δήμαρχο τη περιοχή αλλά και άλλου συναδέλφου έχοντα την ευθύνη τη εκτελεστική εξουσία στι τοπικέ μα κοινωνίε, οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση, ούτω ώστε να ενημερώνουμε του πολίτε μα οι οποίοι μα το ζητάνε, αν θέλετε, προκειμένου κάποια κακά ενδεχόμενα να προσπαθήσουμε να τα αποφύγουμε. Εκείνο λοιπόν που ακούστηκε είναι η δημιουργία κλειστού τύπου δομή στο πεδίο βολή γουβών. Εκείνο που θέλω να αναφέρω είναι ότι το πρόβλημα μας βρίσκει απόλυτα αλληλέγγυου στην αντιμετώπιση του. Δεν θέλω να υπάρξουν παρεξηγήσει ή παρεμηνίε. Καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε εσεί. Είναι Γιατί σημαντικό κάποιος αυτό. Κάποιο θα ακούσει, κάποιο πολίτη, κάποιο τηλεθεατή, ότι ο Δήμαρχο δεν θέλει πρόσφυγε. Οι πολίτε δεν θέλουν πρόσφυγε. Ακούστε δείτε. Καλά ε... κάνετε και βάζετε τα πράγματα στη θέση του. Το λέω. Ε, όταν, όταν είσαι δήμαρχο μια περιοχή, οφείλει να είσαι ξεκάθαρο καταρχήν απέναντι στου πολίτε του οποίου εκπροσωπεί, του δημότε σου. Ε, αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Είμαστε αλληλέγγυοι και στην κυβέρνηση που προσπαθεί να το λύσει, πολλό δε μάλλον σε επίπεδο ανθρωπισμού, αυτού του ανθρώπου του κατατρεγμένους, οι οποίοι δεν είναι εγκληματίε για να είναι σε ένα κλειστό τόπο φύλαξη και φιλοξενία, είναι άνθρωποι όπω και εμά ακριβώ και έχουν αφήσει τι αιστείε τις του και τον τόπο του για λόγου ανωτέρα βία όπω είναι ο πόλεμο. Άρα είναι άνθρωποι σαν εμά, δεν του πρέπει η κλειστή δομή φιλοξενία όπω έχουμε δει. Που τα αποτελέσματα ύπαρξή του είναι πάρα, πάρα πολύ άσχημα. Οι λόγοι να φανταστώ για του οποίου υπήρξε αυτή η αντίδραση και από του πολίτε αλλά και από το Δήμο, φαντάζομαι, πατήσατε πάνω στο κομμάτι του, τουριστικού, του τουρισμού, ε, γιατί είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή. κακά να ξέρω. Είναι λίγο φαϊνότερο ότι ο Δήμο Χερσονήσου, αλλά και η Δημοτική Ενότητα Γουβών, η οποία γετνιάζει με το Ηράκλειο και είναι σε απόσταση 10 λεπτών με το αυτοκίνητο, mm -hmm. αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και μάλιστα τώρα περνώντα η, κρί, η κρίση έχει αρχίσει το κομμάτι του Γουβών να αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο οικιστικά. Το εν λόγω στρατόπεδο, η εν λόγω στρατιωτική υποδομή είναι περίπου 150 μέτρα αναδυτικά του οικισμού και περίπου 1.300 μέτρα από την πρώην Αμερικάνικη βάση γουρνών που επίκειται μια σημαντική τουριστική επένδυση την οποία σαν δήμαρχος ε, εκτιμώ και σαν κοινωνία, αλλά εγώ οφείλω να μιλήσω πριν διαβουλευτώ με το Δημοτικό Συμβούλιο, οφείλω να μιλήσω καταρχήν για τον εαυτό μου. Σαν δήμαρχος και σαν άνθρωπος στηρίζω αυτή την επένδυση. Για ποιο λόγο, γιατί θα μου αναμορφώσει το παραλιακό κομμάτι της Δημοτικής Ενότητας Γουβών, αναπτυξιακά, και θα το ματαβάλει από το σημείο παρακμής και την εικόνα παρακμής που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ένα αναπτυσσόμενο, αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Πολλά είχαν ακουστεί για τη συγκεκριμένη περιοχή, για αυτό το φιλέτο, όσον αφορά την Αμερικάνικη Βάση, εκεί αναφέρομαι. Ακριβώς. Ε, Αναξιοποιείται εδώ και χρόνια, για χύψη λόγου. έτσι και ξαφνικά όντω έρχεται μια πρώτη στάξη ω ευκαιρία αναβάθμιση τουριστικά άρα, λοιπόν, και οικονομικά και αναπτυξιακά τη περιοχή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα, οποιοδήποτε τροχοπέδι σε αυτή τη διαδικασία δημιουργεί ένα αναπτυξιακό πρόβλημα στην περιοχή μα. Ο Δήμο Χερσονήσου, το λέω και σε αυτού που δεν γνωρίζουν και μα βλέπουν, είναι ένα Δήμο ακραίο τουριστικό. Έχει περίπου 80.000 τουριστικέ κλίνε, έχει εκατομμύρια διανυκτερεύσει το τουριστικό προϊόν, ειδικά αυτοί που ασχολούνται και είναι μοιημένοι στον τουρισμό, ξέρουν ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο προϊόν, το οποίο επιδέχεται πολύ δυσχερών μεταβολών όταν δεν ε, το προσέχουμε και δεν βλέπουμε τις μεταβολέ μεταβολές που μπορεί να έχει. Είδαμε τι έγινε φέτος και στην έναρξη το περασμένο καλοκαίρι με την κακή έναρξη του τουριστικού προϊόντος, με την κατάρρευση της Thomas Cook στα τέλη της τουριστικής περίοδου. Άρα το Δήμο Χερσονήσου, το παραλιακό του τμήμα, δεν μπορούμε να δυναμητήσουμε την ανάπτυξή του φέρνοντα εκεί μια κλειστή δομή. παραστάτηση ΠΕΔ. Ποιο ήταν το τελεσίγραφο που σου Ήτανε, οφείλω να ομολογήσω ότι μετά τι διαδικασίε των τελευταίων ημερών, ναι. ε, η ΠΕΔ, αν θέλετε και στο μήκο κύματο το οποίο είχε αναφερθεί και την προηγούμενη εβδομάδα, ομόφωνα χθε στάθηκε αρρωγό και συμπαραστάτη, λέγοντα όχι στη δημιουργία κλειστών δομών φιλοξενία προσφύγων στην Κρήτη. Είπαμε ομόφωνα ναι στη συνέχιση του υφιστάμενου πολύ πετυχημένου προγράμματο φιλοξενία προσφύγων σε οικίε που η ΠΕΔ του 2017 και οι συνάδελφοι οι δήμαρχοι είχαμε αποφασίσει τότε, συναποφασίσει στην Κρήτη, σε σημείο που αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κομμάτι τη κοινωνία του νησιού να μην ξέρει καν ότι φιλοξενούνται πρόσφυγε στο νησί. Και όμω υπάρχουν περίπου 1000 πρόσφυγε, κάποια στιγμή ήταν 1200. Μπορούν να το πρόγραμμα αυτό να επεκταθεί και να ξέρετε και εσείς και αυτοί που μας βλέπουν αλλά και οι πολιτιακοί και οι πολιτικοί παράγοντες ότι είμαστε εδώ σαν αυτοδιοίκηση και σαν κριτική αυτοδιοίκηση να στηρίξουμε με το μερίδιο που μας αναλογεί την προσπάθεια την εθνική στην αντιμετώπιση του προσφυγικού. Εκτιμούμε ότι η Κρήτη πρέπει να σηκώσει το μερίδιο της αναλογή αλλά όχι κύριε Κουμαντάκη ένα πρόβλημα που υφίσταται σε έναν τόπο, να το μετακινήσουμε ακριβώ το ίδιο σε έναν άλλο, σε έναν άλλο με τι ίδιε ή χειρότερε συνέπειε. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε. εσεί ήταν πιστικότατο. Να, να διαφυλάξουμε το, το τουριστικό προϊόν. Θέλω να γυρίσουμε σελίδα. Θέλω να πάμε στο, στο θέμα για το οποίο βεβαίω σα προσκαλέσαμε και θέλουμε να συζητήσουμε. Γιατί ε, θέλω να μιλήσουμε για το φορέα διαχείριση τερών αποβλήτων, όπω είπα και στην αρχή. Νομίζω σιγά σιγά και ω νέο δήμαρχο και ω νέο πρόεδρο βεβαίως, του Φόντσα, έχετε αρχίσει σταδιακά να ξεδιπλώνετε το όραμά σα. Ε, έγιναν οι πρώτε κινήσει και από ό,τι φαίνεται ο Φόντσα είναι σε πλήρη ετοιμότητα μετά και κάποιε δοκιμασίε που έγιναν τι προηγούμενε ημέρε. Περιγράψτε μα λίγο, γιατί έρχεται αύριο και μια σχετική ημερίδα που θα ενημερωθεί και ο κόσμο αλλά και οι αυτοδιοικητικοί για το σε ποιο σημείο τελικά βρίσκεται ο Φω τη Χερσονήσου. Ε, κύριε Κουμαντάκη, πραγματικά ο Φω Δαβόρεια Παιδιάδα, που έχω την τιμή να είμαι και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, για να καταδείξω τη σπουδαιότητα του φορέα, είναι ένα κρατεό φορέα, ο οποίο πρωτοστάτησε εδώ, σαν δομή εννοώ, εδώ και 20 και πλέον χρόνια, 20 με 25 χρόνια, στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κρήτη. Όταν ακόμα. Ε, στον Κουρουπιτό ή σε άλλα μέρη της Ελλάδας μπαίνανε πρόστιμα για την κακή διαχείριση των απορριμμάτων. Ένα μικρό χωριό, όπως έχω την τιμή να κατάγομαι από εκεί ποταμιές, Συμβιβάστηκαν με την απόδοση 300 στρεμμάτων στη Χερσόνησο για να γίνει ο τότε Χιτά Χερσονήσου, διότι καταλάβαμε όλοι ότι αν θέλουμε μία αξιοπρεπή διαβίωση στον τόπο μα, αλλά και ένα ποιοτικότερο τουριστικό προϊόν, το πρώτο που πρέπει να μεριμνήσουμε είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Δημιουργήθηκε λοιπόν η, δομά, η δομή του Χιτά Χερσονήσου, μετατράπηκε σε φόσδα φορέα διαχείριση στερεών αποβλήτων, δηλαδή βόρεια πεδιάδα, η οποία είναι μία ΑΕ, η οποία είναι μία κρατεά, ένα κρατεό νομικό πρόσωπο, ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, η οποία διαχειρίζεται με επιτυχία τα απορρίμματα. Πρέπει να αναφέρω σε αυτού που μα βλέπουν ότι ε, πλέον είμαστε στη διαγωνιστική διαδικασία δημιουργία μια πολύ σημαντική υποδομή που είναι το εργαστάσιο μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση στι εγκαταστάσει του ΧΙΤΑ τη Βόρεια Παιδιάδα. Όμω, στην πορεία αυτή τη ανάπτυξη του φορέα, ο οποίος δέχεται περίπου 33.000 τόνους απορρίμματα το χρόνο καθώς ο Δήμος Χερσονήσου μαζί με το Δήμο Μινό Απεδιάδας είναι ένας μεγάλος παραγωγός απορριμμάτων mm -hmm. ο οποίος αντιστοιχεί στην Εχμή το καλοκαίρι σε ισοδύναμο πληθυσμό 105.000 πολιτών λόγω του τουριστικού ρεύματος. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε και είναι το επόμενο βήμα ω φορέα κρατεό, είναι να υπολογίσουμε και να επενδύσουμε στην ασφάλεια διαχείριση των εγκαταστάσεών μα. Όταν έχει να κάνει με πλέον. Θα θωρακίσετε το κομμάτι τη ασφάλεια. Βεβαίω. Ε. Μην ξεχνάτε ότι η κλιματική αλλαγή ναι. ε, και το ζούμε πλέον καθημερινά, έχουμε έντονε ξηρασίε ή έντονε βροχοπτώσει και πλημμυρικά φαινόμενα. Οφείλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του προσωπικού μα και των εγκαταστάσεων, ούτω ε. ώστε να υπάρξει ασφάλεια στη χρήση των υποδομών και μακροημέρευση στη λειτουργία τους. Έτσι λοιπόν, με την βοήθεια του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του καθηγητή του κύριου Λέκα, εκπονήθηκε μία μελέτη όσον αφορά με αντικείμενο την πολιτική προστασία, τις ενέργειες πολιτικής προστασίας στη διαχείριση των εγκαταστάσεων του Φόσδα Βόρειας Παιδιάδας. Ε, αυτή η μελέτη λοιπόν παρουσιάζεται αύριο, σε μία ημερίδα μετά τις 11 Αύριο, 11 Δεκεμβρίου. Καλούμε όποιον ενδιαφέρεται και όποιον πολίτη ενεργό δημότη και πολίτη να την παρακολουθήσει γίνεται στο δημοτικό κατάστημα των Μαλίων, στα Μάλια, ε, ούτω ώστε αυτή η μελέτη να καταδείξει καταρχήν να κωδικοποιήσει τους κινδύνους να ιεραρχήσει τις ανάγκες και να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης του, τα οποία ο φορέας το επόμενο χρονικό διάστημα, κατά την ιεράρχηση της μελέτης, θα κληθεί να υλοποιήσει. Και επειδή αναφερθήκατε και σε μία άσκηση πεδίου η οποία έλαβε χώρα με απόλυτη επιτυχία σε μέρες, την Παρασκευή, βεβαίω. Ε, προγραμματίστηκε και έγινε με απόλυτη επιτυχία μία άσκηση πεδίου στι υποδομέ στο χώρο του Φόσδα Βόρεια Παιδιάδα. Μία άσκηση αντιμετώπιση ενό φαινομένου πυρκαγιά. Συμμετείχαν νομίζω και οι δυνάμει τη προσβεστική υπηρεσία του Βασιλικού Σώματος. Ε, και καταδείχθηκε η ετοιμότητα του προσωπικού μα ε, στι διαδικασίε πυρόσβεση και αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, με την βέβαια πολύτιμη συμμετοχή τη πυροσβεστική υπηρεσία, την οποία και ευχαριστώ, όπω και του ΕΚΑΒ, των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, το οποίο ευχαριστώ. Ήταν άμεση η ανταπόκριση. Έγινε μια άσκηση πολύ σημαντική, βγήκαν σημαντικά συμπεράσματα. Καταδείχθηκε η λειτουργία των εργαλείων που αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι όποιε ελλείψει του, το ώστε να συμπληρωθούν στο επίπεδο τη άσκηση και μάλιστα αύριο θα παρουσιαστεί και η άσκηση αυτή στο μέλλον. Θα υπάρχει παρουσιαστεί υπάρχει. και έχει και εκλεκτού επιστήμονε, όπω είπατε προηγουμένω, και σπέβδω να σημειώσω και εγώ, και ο κύριο Ευθύνη Λέκα, ο καθηγητή τεχνολογική εφαρμοζεμένη γεωλογία, καθηγητή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και σεισμολόγο για πολλού που τον γνωρίζουν. Βλέπω και τον κύριο Παναγιώτη Νάστο, νομίζω εξέχουσε προσωπικότητε, οι οποίε θα αφήσουν και αυτέ το αποτύπωμά του. Σε μια περιοχή που αναπτύσσεται σε πολλή πλευρά, έτσι. Και με φόντο βεβαίω το φορέα διαχείριση στερεών αποβλήτων. Η παρουσία και η σφραγίδα α, των α, συγκεκριμένων επιστημόνων που αναφέρατε είναι η εγγύηση επιτυχία τη συγκεκριμένη μελέτη και εφαρμογή τη, η οποία θα καταστήσει ακόμα ισχυρότερο το φορέα στη λειτουργία του, στα βήματά του και στην ασφάλεια. Ε, Ελαίου και τη έλευση μια πολύ μεγάλη επένδυσης που είναι το εργοστάσιο το οποίο προγραμματίζουμε για κατασκευή το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα έχουμε νεότερε εξελίξει με αυτό. Θα τα ξαναπούμε σύντομα στο στούντιο. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και σε εγώ και όπω σα είπα στην αρχή, καλή δύναμη και καλή θητεία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να...